μόνο στην πίστη, είμαστε αδελφοί με τους Καθολικούς και με τη Λατινική Εκκλησία. Η Εκκλησία διατήρησε την πίστη και ως εκ τούτου συνεχίζει και ακόμα να δίδει τη συμβολή της και στην ελληνική παιδεία. Χθες είχαμε την εορτή των τριών ιεραρχών, κατά την οποία το ελληνικό έθνος γιορτάζει τους τρεις προστάτες της παιδείας τους. Ένας από αυτούς ήταν και ο Μέγας Βασίλειος, οι άλλοι δύο είναι ο Γρηγόριος, ο Θεολόγος, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Αρχιεπίσκοποι Κωνσταντινούπολεως. Χθες η Εκκλησία γιόρτασε τη μνήμη των ιεραρχών. Γι' αυτό από τη θέση αυτή καλώ και τους εν το ελληνικό σχολείο της παροικίας και τους υπολείπους να έχουν τη συμμετοχή τους. Η Εκκλησία δεν κάνει προσκλητισμό. Το δόγμα όσα παιδιά εξημών δεν είναι στην Ορθόδοξη Εκκλησία, το διατηρούν και θα το διατηρούν. Αλλά να θυμόμαστε αυτή τη μέρα που τη τιμάν και το κράτος της Ελλάδος, ακόμα με τις συνθήκες σημερινές που ξέρουμε, τους καλώ πάντα να τιμάμε αυτή τη μνήμη, γιατί πρέπει να μας θυμίζει ότι η Εκκλησία είναι συνδεδεμένη με το ελληνικό έθνος. Αν το ξεχάσουμε, είμαστε δυστυχισμένοι. Και αυτή η Ευρώπη, αν χάσει τη χριστιανική ρίζα, κινδυνεύει. Όσοι δεν θέλουν να το κατανοήσουν σήμερα, είναι μακριά νυχτωμένοι, που λέει ο λαός. Εύχομαι χρόνια πολλά και ευλογημένα. Sí, sí. El único. Un augurio di felicità a tutti qui presenti e alle loro famiglie per il 2016. Le parole che ha detto il nostro prete che erano bellissime, le faccia da qualcun altro o dal suo vicino che capisce il greco. Per il resto un augurio, io in qualità di segretario della Federazione delle Comunità Lettiche Confraternite in Italia, abbiamo costruito un congresso dicembre scorso con una nuova, con un nuovo consiglio direttivo. Però sarebbe nulla dire altro. Auguri a tutti. In nome dei pellegrini italiani tengo a portare gli auguri felice a tutta la comunità ellenica di Napoli e Campania, ma anche a tutti i greci d'Italia. Siamo particolarmente felici di condividere con voi questo momento che sta diventando anche per noi una tradizione di grande importanza, soprattutto la gioia di condividere un momento di festa con le persone che ormai che sono particolarmente care. Cronia Pollà, buon anno a tutti. Ευχαριστήσουμε τον Παύλο και τον πατέρα Γιώργο που μας εξηγήσαν το έθιμο, τι σημαίνει αυτό το έθιμο για μας. Μας εξηγήσαν ότι ο Άγιος Βασίλειος έρχεται από την Κεσάρια και όχι από τον Αλάσκα ή από κάπου αλλού. Να ευχηθούμε καλή χρονιά και ευλογημένη σε όλες τις οικογένειές σας και καλή επιτυχία στη κοινότητα για την τόσο καλή οργάνωση που έκανε, που νομίζω ότι φέτος είναι καλύτερα από την περσινή χρονιά και ελπίζω του χρόνου να είναι ακόμα καλύτερα. Καλή επιτυχία στο έργο. Να είστε καλά. Thank you.
Grazie a tutti.